ο γάρ καλός ούτως της εκκλησίας αγιοποιός και βοηθός και διδάσκαλος το Πνεύμα το Άγιον, ο Παράκλητος κτλ. Βέβαια κρατάω κάτι να σας πω λίγο πιο κάτω, γιατί θα επανέλθει ο Άγιος Κύριλλος. Μην ξεχνάτε ότι ο Άγιος Κύριλλος μιλούσε όπως είναι το κείμενο. Θα λέγαμε ότι όταν μιλούσε κάποιοι έγραφαν, ταχυγράφοι. Τώρα εμείς κάνουμε ανάλυση των όσων εκείνος έλεγε. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό όταν εγώ θέλω να πω κάτι τώρα σε αυτό το σημείο, γιατί το Πνεύμα το Άγιον έτσι διαμαρτύρεται, θα μας το πει τρεις γραμμές πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, και είναι πολύ κοντά στο θέμα. Εγώ όμως θα το πω πολύ κάτω, αν όχι την ερχομένη φορά. Γιατί? Γιατί απλούστατα κάνω μια ανάλυση και έτσι δεν μπορώ να έχω, είναι ένα μειονέκτημα θα λέγαμε αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε το διάγραμμα συνόλου των όσων ο Άγιος Κύριλλος λέγει σε κάποια στιγμή. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο εδώ το αποκαλεί ότι είναι ο καλός της Εκκλησίας. Τι? Αγιοποιός, βοηθός, διδάσκαλος. Τρεις χαρακτηρισμοί. Ότι είναι ο αγιοποιός, ο καλός αγιοποιός της Εκκλησίας. Είναι εκείνο που δίνει τον αγιασμόν. Πνευματική ζωή χωρίς το Πνεύμα το Άγιο είναι στιφάδο χωρίς κρομίδια. Τότε δεν λέγεται στιφάδο. Έτσι, πνευματική ζωή χωρίς το Πνεύμα το Άγιο είναι όχι αδύνατον, αδιανόητον. Αλλά όμως καλούμεθα να ζήσουμε την πνευματική ζωή. Ποιος λοιπόν θα είναι εκείνος ο οποίος θα μας δώσει την πνευματική ζωή? Το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό και λέγεται εξάλλου πνευματική ζωή. Είναι η ζωή την οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιον. Και ακόμη είναι αγιοποιών το Πνεύμα το Άγιον. Ή ο καλός αγιοποιός κλπ. Ο Παράκλητος. Γιατί? Εκείνος που ζει τη ζωή του Αγίου Πνεύματος αγιάζεται. Δεν μπορούμε να έχουμε αγιασμόν χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς, είναι εκείνος που αγιάζει τους πιστούς. Δεν μπορούμε να έχουμε αγιασμόν χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Ακόμη είναι βοηθός. Όταν λέμε το βασιλεύ ουράνιε, ζητούμε από το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει. Είναι ο άριστος βοηθός και χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιον, γιατί έτσι το θέλει, ανθρώπους ή ό,τι άλλο τρόπο και μέσον θέλει να βοηθηθεί ένας άνθρωπος. Αυτοί οι τρόποι μέσα στην ιστορία είναι αναρρύθμιτοι. Είναι αναρρύθμιτοι. Αριθμός δεν υπάρχει. Πόσους τρόπους το Πνεύμα το Άγιον βρίσκει να βοηθήσει έναν άνθρωπο για να βρει το δρόμο του. Αν κάποτε οι άνθρωποι δεν βρίσκουν το δρόμο τους, μη αιτιώνται το Πνεύμα το Άγιον, είναι διότι εκείνοι διαθέτουν μια κακή προαίρεση και τότε λέγουν το όχι. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος «και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον εν το οποίο εσφραγίστητε εν ημέρα πολυτρώσεως» κλπ. Τι λέγει? «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον». Πώς λυπίζω εγώ το Πνεύμα το Άγιον? Με τον κακό μου τρόπο και με το κακό μου κεφάλι λυπίζω το Πνεύμα το Άγιον. Κάπου αλλού λέγει, μάλιστα είναι ένα λιγάκι περίεργο χωρίο αυτό και λίγο δύσκολο, δηλαδή δύσκολο, λίγο περίεργο. Δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι δεν μπορούμε να παροξύνουμε το Πνεύμα το Άγιον που ζηλεύει και στέκεται ο αντίζηλός σας? Να σας το πω τι θέλει να πει. Ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι ο Θεός είναι ζηλωτής.
Το Πνεύμα του Άγιον Θεός είναι. Είναι ο Πατήρ Θεός, ο Υιός Θεός, το Πνεύμα του Άγιον Θεός, δηλαδή ένας Θεός, αφού είναι μία ουσία. Τρία όμως τα πρόσωπα. Λοιπόν, τι θα πει Ζηλωτής? Θα πει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο για τον εαυτό του. Εάν ο άνθρωπος τώρα αφήνει τον Θεό και πηγαίνει εις άλλους, ξέρετε, είναι ο νυμφίος και η ψυχή είναι η νύμφη. Αν λοιπόν αφήνει τον νυμφίον η ψυχή και στρέφεται προς άλλους εραστάς, και οι αυτοί οι άλλοι εραστέ είναι οι άλλες θεότητες, τότε κινεί την ζηλοτυπία του κυρίως, θα λέγαμε, συζύγου, δηλαδή του νυμφίου. Γι' αυτό το λόγο βάζει αυτό το ζηλωτής, εγώ Θεός ζηλωτής, διότι είσαι δικός μου, δεν μπορείς να δίδεσαι κάπου αλλού. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος από εδώ και από εκεί δίδει την καρδιά του, παροξύνει την ζηλωτυπία του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, μην τα πάρετε παρά μόνο λογαριάσετε ότι αυτά είναι ανθρωποπαθή. Ο Θεός δεν είναι ζηλιάρης. Να φυλάξει ο Θεός. Η ζήλια είναι ένα πάθος. Δεν είναι ζηλιάρης ο Θεός. Αλλά εδώ θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος ανήκει στο Θεό. Και συνεπώς, αν ο άνθρωπος επιμένει να μην ανήκει στο Θεό, επειδή έχει αυτή την ελευθερία να λέει το όχι και εις αυτό τον Κύριό του και τον Θεό του, πόσο το Πνεύμα το Άγιον, ας το πω ανθρωποπαθώς πάλι, αισθάνεται άνθρωπο. Γιατί μας αγαπάει πολύ το Πνεύμα το Άγιον. Μας αγαπάει πάρα πολύ το Πνεύμα το Άγιον. Είναι εκείνο που μας δίνει ζωή. Συνεπώς, έρχεται να μας βοηθήσει μόνον όταν εμείς πούμε το ναι εις το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά είναι και διδάσκαλο το Πνεύμα το Άγιον. Μας διδάσκει. Μας διδάσκει καινούργια ή παλαιά. Τα μεν παλαιά υπομιμνίσκει, υπενθυμίζει. Τα δε καινούργια τα διδάσκει. Και το λέει ως εξής παρακάτω: περί ου είπεν ο Σωτήρ, εκείνος ημάς. Ποιος εκείνος? Ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα. Και θα σας διδάξει όλα και θα σας υπομνήσει, υπενθυμίσει όλα. Θυμηθείτε εκεί στον μυστικό δείπνο, όταν ο Χριστός είπε: έχω πολλά να σας πω, αλλού δίναστε βαστάζει άδει. Δεν μπορείτε πια να τα κρατήσετε αυτά που έχω να σας πω. Δηλαδή, ούτε το μυαλό σας τα χωράει, ούτε η δυνατότητά σας. Συνεπώς, πότε θα τα έλεγε αυτά? Ή μήπως πιστεύετε ότι ο Χριστός τα είπε και τα ολοκλήρωσε όλα μετά την Αναστασή του 40 ημέρες με τους μαθητάς του? Όχι. Όχι. Το ακούτε? Γιατί το λέω το ακούτε? Θα δείτε γιατί. Όχι. Διότι άφηνε περιθώρια, πρώτον, υπομνήσεως εκ μέρους του Αγίου Πνεύματος. Γιατί άραγε υπομνήσεως? Το λέει σε παρένθεση ο Άγιος Κύριλλος: ουκεί παιδί δάξει μόνον, αλλά και υπομνήσει όσα είπον ημίν. Ούγαρ άλλα Χριστού διδάγματα και άλλα Αγίου Πνεύματος, αλλά τα αυτά. Διότι εκείνα τα οποία εγώ σας είπα είναι τα ίδια με εκείνα που θα σας πει το Πνεύμα το Άγιον. Ή θα σας πει τα ίδια. Τα ίδια εννοείται του ίδιου πνεύματος. Πώς το λέτε, της ίδιας ποιότητος. Συνεπώς, αφήνει να πει, να υπομνήσει το Πνεύμα του Άγιον, ώστε το Πνεύμα του Άγιον να φανεί ότι αποδέχεται τον Ιησού. Και αφού αναγνωρίζει τη διδασκαλία του, άρα αφού το Πνεύμα του Άγιον, προσέξτε αυτό το σημείο, αναγνωρίζει τη διδασκαλία του Ιησού, άρα ο Ιησούς δεν είναι για κρέμασμα, ούτε για την κόλαση που τον κρέμασαν οι Εβραίοι, ως πλάνον και διαφθαρμένον, που ήρθε να παρασύρει το λαό και να οικειοποιηθεί
θείες εξουσίες. Είπε, λέει, τον εαυτόν του ότι είναι Υιός του Θεού, είπανε στον Πιλάτον. Είδατε, το Πνεύμα το Άγιον, είπε ο Χριστός, θα μαρτυρήσει για μένα. Μία από τις μαρτυρίες του, η Κυριωτάτη η Πεντηκοστή, μία από τις μαρτυρίες του είναι αυτή, ότι θα σας υπενθυμίσει εκείνα τα οποία εγώ έχω πει. Που σημαίνει, αποδέχεται τη δική μου τη διδασκαλία. Άρα λοιπόν εγώ ποιος είμαι? Όταν αυτός ο Θεός υπομνηματίζει τη διδασκαλία του Ιησού, άρα ο Ιησούς είναι Θεός. Το βλέπει κανείς πολύ πολύ καθαρά. Αν ερωτήσετε, μπόρεσαν οι μαθητές να θυμηθούν εκείνα τα οποία ο Κύριος είπε, και μάλιστα, αν το θέλετε, πολλά χρόνια μετά, αργότερα, έγραψαν τα Ευαγγέλια τους οι μαθητές. Εθυμούντο? Υπήρχαν σημειώσεις? Τώρα μπαίνω σε ένα άλλο πρόβλημα, δεν θα ήθελα να μείνω. Φαίνεται ότι υπήρχε και κάποιες σημειώσεις. Φαίνεται. Αλλά δεν μένω στο θέμα αυτό, δεν ενδιαφέρει πολύ. Το θέμα είναι το εξής. Το Πνεύμα του Άγιον υπενθυμίζει. Και συνεπώς εκείνα τα οποία εγγράφησαν, δεν γράφτηκαν λάθη ένεκα της λησμοσύνης του χρόνου. Όχι. Γιατί το Πνεύμα του Άγιον φέρει παρόντα εκείνα τα οποία ο Χριστός ελάχισε. Αλλά και διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο. Το ακούτε, είπα προηγουμένως. Γιατί διδάσκει? Όσα δεν πρόλαβε ο Ιησούς Χριστός να διδάξει. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να τα διδάξει όλα και να μην αφήσει περιθώρια δια το Πνεύμα το Άγιον? Πρώτα πρέπει να πάρει και το Πνεύμα το Άγιον το μερίδιό του, διότι και ο Ιησούς διδάσκει και το Πνεύμα το Άγιον διδάσκει. Άλλο τώρα, ότι ο Ιησούς, δηλαδή ο Λόγος έγινε άνθρωπος, το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν ενανθρωπίζει. Διδάσκει τους ανθρώπους εμπνέοντάς τους, φωτίζοντάς τους. Ήταν ανάγκη αυτό? Ναι, έτσι το θέλει ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιον διδάσκει. Πού διδάσκει? Μες στην Εκκλησία, εν συλλόγω και εν συνόδο. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία είναι Θεόπνευστος. Να γιατί αυτά που είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, εν συνόδο, συνοδικά, είναι Θεόπνευστα. Να γιατί δεν μπορούμε να λέμε και τι είναι οι κανόνες της Εκκλησίας? Και πού το γράφει Τετάρτη και Παρασκευή ότι πρέπει να νηστεύομαι? Πού το γράφει? Ας πω πού το γράφει. Το γράφει το βιβλίο της Διδαχής, που είναι που απηχεί την διδασκαλία των Αποστόλων, δηλαδή αυτό που εδίδαξε το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην Εκκλησία. Ναι, συνεπώς βλέπετε την παράδοση. Δεν είναι η παραδόση των ανθρώπων, είναι η παράδοση της Εκκλησίας, η οποία αν θέλετε και κατεγράφει, και η οποία δεν έρχεται σε αντίφαση με εκείνη την άλλη, την πρωτόγραφτη παράδοση. Γιατί τι νομίζετε πως λέει την Αγία Γραφή? Τι νομίζετε πως είναι το Ευαγγέλιο? Και εκείνο παράδοσης είναι, μόνο που εκείνο πρωτογράφτηκε. Και η άλλη, η λεγόμενη παράδοση της Εκκλησίας, ποια είναι? Εκείνη που δεύτερο γράφτηκε. Αλλά κοινή πηγή έχει τον Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό οι πατέρες όταν γράφουν έναν κανόνα, αποφαίνονται για κάτι σε μία σύνοδο, τι λέγουν? Τι λέγουν? Εκείνα που το Πνεύμα το Άγιον είπε. Ή να μην τρέχω στους τύπους αυτούς. Τύπος δηλαδή, δεν είναι τύπος. Δηλαδή τύπος εννοείται διατύπωσης. Αυτό είναι ο τύπος. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω την πρώτη Αποστολική Σύνοδο. Τι θέμα προέκυψε? Ότι έπρεπε κανείς να γίνει Ιουδαίος, να υποστεί περιτομή και μετά να γίνει Χριστιανός. Γίνεται λοιπόν μια Αποστολική Σύνοδο στο Ιεροσόλυμα και τότε γράφουν στους χριστιανούς της Αντιοχίας, διότι εκεί έγινε το ζήτημα, επιστολή, και γράφουν: έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν
έδοξε, θα πει εφάνει καλόν εις το πνεύμα το Άγιον και σε μας να σας γράψουμε το και το. Βλέπετε, έδοξε το Αγίο Πνεύμα. Ο διδάσκαλος της Εκκλησίας είναι το Πνεύμα το Άγιον. Αΐ παρών μέσα εις των χώρων της Εκκλησίας. Γι' αυτό έχουμε και τους προφήτες, γι' αυτό οι κανόνες της Εκκλησίας μας έχουν αιώνιον κύρος. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Βέβαια, αν κανείς είχε πολύ πολύ καιρό, θα μπορούσε με την αφορμή του Αγίου Κυρίλου να πάρει κι άλλα κι άλλα πράγματα από άλλα συγγράμματα, από άλλα βιβλία και τα λοιπά, και να πει πολλά. Αλλά τότε ο Αγίος Κύριλλος δεν θα τελείωνε, αγαπητοί μου, ποτέ.